Γεια σε όλους, είμαι ο Ζήσης και ακούτε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Mangaverse, το οποίο σήμερα είναι αφιερωμένο στο φίλο και συνεργάτη μας Στέφανο, μιας και πρόκειται για μια από τις αγαπημένες του σειρές και ο ίδιος συνέβαλε και στη δημιουργία του κειμένου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα μιλήσουμε για τη σειρά Siren που έκανε ντεμπούτο στο γνωστό σε όλους περιοδικό Shonen Jump στις 3 Δεκεμβρίου του 2007 και τελείωσε πριν από 3 χρόνια στις 29 Νοεμβρίου του 2010. Έχει συνολικά 146 κεφάλαια, τα οποία έχουν εκδοθεί σε συνολικά 16 τόμους τάνκομπον. Τη σειρά έχει γράψει ο Τσουσιάκι Ιουάσιρο, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για το Siren και το Μιέρο Χιτό. Η τελευταία του δουλειά είναι το Sakuran, η οποία εκδόθηκε επίσης στο περιοδικό Shonen Jump. Αξίζει φυσικά να σημειωθεί πως ο διάσημος πλέον μαγκάκα Ryuhei Tamura που έγραψε τη σειρά Beelzebub είναι μαθητής του Ιουάσιρο. Η σειρά ακολουθεί τον Αγκέχα Γιώσινα, έναν έφηβο που ζει με την αδερφή του, αφού η μητέρα του έχει πεθάνει και ο πατέρας του λείπει από το σπίτι πολλές ώρες λόγω δουλειάς. Ο Αγκέχα μπλέκει συχνά σε φασαρίες και μία μέρα, καθώς γυρνάει σπίτι από ένα καυγά, ακούει ένα καρτοτηλέφωνο να χτυπά, το σηκώνει, δεν μιλά όμως κανείς και απλά ακούει να παραλαμβάνονται όσα λέει. Μόλις βγαίνει από το θάλαμο, βλέπει μία περίεργη φιγούρα, ένα πλάσμα που δεν μοιάζει με άνθρωπο, το οποίο όμως εξαφανίζεται μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Τότε ο Αγκέχα βρίσκει μία κόκκινη κάρτα μέσα στο θάλαμο. Αργότερα μαθαίνει ότι η κάρτα αυτή είναι περιζήτητη γιατί μέσω αυτή μπορεί κανείς να πάει στο Siren, έναν άλλο κόσμο που πολλοί πιστεύουν ότι είναι παράδεισος. Στην πραγματικότητα όμως, το Siren είναι ένα παιχνίδι του Nemesis Q. Ο τελευταίος φαίνεται να απαγάγει όποιον έχει την κόκκινη κάρτα και να το βάζει στον κόσμο αυτό, και για να φύγει κανείς από εκεί πρέπει πρώτα να κερδίσει το παιχνίδι του Nemesis. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι πραγματικά ενδιαφέροντες. Αγκέχα Γιώσινα, ο πρωταγωνιστής της σειράς που για να βγάλει τα προστοζήν κάνει οτιδήποτε του ζητήσει κανείς για 10.000 γεν. Γι' αυτό πολύ συχνά μπλέκει, όπως είπαμε πριν, σε καυγάδες. Σαν χαρακτήρας είναι οξύθυμος και φευγαλαίος, αν και δεν φαίνεται τελικά να τον απασχολεί και τίποτα ιδιαίτερο, αν χρειαστεί όμως μπορεί να σοβαρέψει για να βοηθήσει τους φίλους του και να ξεφύγει από μια δύσκολη κατάσταση. Κλασικός θα λέγαμε σόνεν ήρωας, αλλά όπως και να έχει, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα, οπότε και ο Αγκέχα Γιώσινο είναι ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας σόνεν. Αναζητώντας την εξαφανισμένη συμμαθήτριά του Αμαμίγια Σακουράκου, βρίσκει τον εαυτό του εγκλωβισμένο στον κόσμο του Siren και πλέον σκοπός του είναι να νικήσει το παιχνίδι και να βγει από εκεί. Πάμε τώρα και στην Αμαμίγια Σακουράκου, η οποία είναι παλιά παιδική φίλη του Αγκέχα. Παλαιότερα ήταν κοινωνική, έξυπνη και γενικά αποτελούσε παράδειγμα μαθήτριας. Όλα αυτά όμως άλλαξαν αφού πέθανε η μητέρα της και από τότε άρχισε να νιώθει μίσος και διχόνοια για τον κόσμο. Για να απαλλαχθεί από αυτόν, μπήκε στον άλλο κόσμο, τον κόσμο του Siren. Και είναι η αιτία που και ο Αγκέχα πήρε μέρος στο Siren και τελικά αυτή θα τον προπονήσει, θα αναπτύξει και συναισθήματα για το πρόσωπό του και μαζί θα λύσουν το μυστήριο του κόσμου. Ασάγκα Χίριου. Ένας παλιός παιδικός φίλος του Αγκέχα επίσης. Ο Ασάγκα, παλιότερα στο δημοτικό, έπεφτε θύμα της βίας του Αγκέχα, τώρα όμως είναι πραγματικά διαφορετικός, ψηλός, με γεροδεμένο σώμα και είναι πολύ άγριος. Συμμετέχει και αυτό στη δοκιμασία του Siren με κίνητρο την έβρεση ενός φίλου του. Στη συνέχεια θα συναντήσει την Αμαμίγια και τον Αγκέχα μετά από πολλά χρόνια και οι τρεις τους θα συνεργαστούν ο καθένας για το δικό του σκοπό. Nemesis Q, ο mastermind πίσω από το παιχνίδι του Siren, ένας μασκοφόρος με κεντρική εμφάνιση, εμφανίζεται σε καρτοτηλέφωνα και διαλέγει τους εκλεκτούς για το παιχνίδι του. Ένας μυστήριος χαρακτήρας για τον οποίο αρχικά δεν μαθαίνουμε και πολλά πράγματα. Αμάγκη Μιρόκου. Είναι ο ιδρυτής των WISE, μιας οργάνωσης που σκοπός της είναι ο αφανισμός του ανθρώπινου είδους, δημιουργώντας έτσι έναν κόσμο μόνο για όσους έχουν υπερδυνάμεις. Ο ίδιος με τον καιρό θα γίνει μισητός εχθρός του Αγκέχα, αλλά και το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου του Siren. Περνάμε τώρα σιγά σιγά στο σχέδιο της σειράς, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Φαίνεται ότι πρόκειται για πολύ καλή δουλειά και προσεγμένη, αφού δίνει λεπτομέρεια μέχρι και στην σχεδίαση των δευτερευών των χαρακτήρων. Παρατηρούμε επίσης λεπτομέρεια τόσο στα μαλλιά του κάθε χαρακτήρα, αλλά και στα ρούχα τους. Όσον αφορά στο φόντο, μέχρι ένα σημείο ήταν πρόχειρο, καθώς βλέπαμε για αρκετά κεφάλαια μια εξαιρή άγωνη περιοχή μεγάλη έκταση. Αργότερα όμως, μετά την εξέλιξη της ιστορίας, το σχέδιο γίνεται πιο φουτουριστικό, με ιδιαίτερα πρωτότυπο σχέδιο γύρω από τις υπερδυνάμεις, τις εκρήξεις και γενικότερα τα πάντα είναι μετά από ένα σημείο καλομελετημένα και προσεγμένα. Σε γενικές γραμμές είναι μια πολύ καλή σειρά, με ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ιστορία, μοναδικούς χαρακτήρες και πολλές δυνατότητες οι οποίες στην πορεία αξιοποιούνται καλύτερα. Μια σόνεν σειρά που διαφέρει από τις άλλες, καθώς ο μαγκάκα ήξερε πώς να χειριστεί την ιστορία και να κρατήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Μπορεί ο πρωταγωνιστής να είναι κλισέ, αλλά όπως και να έχει την προτείνουμε με επιφύλακτα σε κάθε φαν του είδους και πιστεύουμε πως δεν θα απογοητευτείτε. Ήμουν ο Ζήσης και ήταν ακόμα ένα επεισόδιο Mangaverse. Σήμερα παρουσιάσαμε το Siren και το κείμενο έγραψαν ο Στέφανος και ο Γιώργος, τον οποίο Στέφανο αφιερώνεται το σημερινό επεισόδιο όπως είπα και στην αρχή. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας!